Λένε πως είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα τα πρωινά, ε, ότι θα πρέπει να προσέχεις πολύ τι είναι το πρώτο πράγμα που θα ακούσεις ή το πρώτο πράγμα που θα διαβάσεις ή το πρώτο πράγμα στο οποίο θα πέσει στο μάτι σου. Ο Στέφανος Ξενάκης ε, έχει γράψει... Ε, 21 συμβουλές, ιδέες, τρόπους που νομίζω ότι διαβάζοντας το εγώ και ακούγοντας το εσείς, έτσι κάθε πρωί, πιθανότατα να βοηθήσει τη ζωή σας και ελπίζω σε αυτό, να σας το διαβάσω θα μου πείτε. Να κοιμάσαι νωρίς. Η μέρα ξεκινάει από το βράδυ. Πριν πας για ύπνο, να έχεις οργανώσει την επόμενη μέρα. Με χαρτί και μολύβι. Μην την αφήνεις την τύχη. Οι μέρες γίνονται μήνες και οι μήνες γίνονται χρόνια. Μια φορά ζεις. Τίμα την. Να έχεις τετράδιο με στόχους. Να το τηρείς ευλαβικά να τους καλύζεις, να τους γράφεις και να τους ξαναγράφεις. Αυτή είναι ο μπούσουλα στη ζωή σου. Γενικά να γράφεις. Σου κάνει καλό, αλλά φρένει την ψυχή σου. Και εδώ θα συμφωνήσω γιατί υπήρχαν πάρα πολλές φορές στη ζωή μου στις οποίες ακολούθησα αυτή την ιδέα, αυτή τη συμβουλή και όντω γράφοντας αυτό που σκεφτόμουν και αυτό που ένιωθα αυτομάτως με ένα μαγικό τρόπο δεν μπορώ να το εξηγήσω, ίσως επειδή ξεσπούσα στο χαρτί, με βοηθούσε να δω τα πράγματα καλύτερα. Ε, οπότε γιατί όχι, δοκιμάστε το. Να ξεπνάς νωρίς. Πολύ νωρίς, αν μπορείτε. Εάν το μυαλό σου θέλει να χουζουρέψει, να μην το ακούς. Να μάθεις να μην διαπραγματεύεσαι με το μυαλό σου. Να περνάει το δικό σου. Όχι αυτό του μυαλού σου, γιατί η δύναμη του μυαλού είναι πάρα πολύ δυνατή. Και η δύναμη του μυαλού, ξέρετε, εάν είναι για καλό, αν έχει θετική σκέψη, τότε είναι το ιδανικό. Η δύναμη μου του μυαλού μπορεί να σας πάει και σε κάτι αρνητικό. Και εκεί δεν πρέπει να το ακούμε για κανένα λόγο. Να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να του χαμογελάς. Και να του μιλάς όμορφα. Φίλος σου είναι. Ο καλύτερος που έχεις κάτι με το οποίο επίσης θα συμφωνήσω, μένοντας μόνη μου και χάνοντας δύο γονεί. βρέθηκα σε καταστάσεις που οι άνθρωποι που περίμεναν ότι θα είναι δίπλα μου δεν ήταν. Για δικό μου λάθος στηρίχτηκα σε ανθρώπους γενικά, που δεν θα έπρεπε, γιατί κατέληξα και όντω, επειδή και ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του, ο μόνος φίλος που έχεις και ο καλύτερος είναι ο του. Ο εαυτός σου και του κάθε ανθρώπου, ο εαυτό του. Να κατεβαίνει για περπάτημα ή για τρέξιμο, όπου κι αν μένει, τουλάχιστον για 20 λεπτά. Ζεσταίνει τι μηχανέ σου. Να ακούς κάτι την ώρα που περπατάς, εμπνευσμένε ομιλίες, εμπνευσμένου ανθρώπου, ωραία μουσική ή ένα podcast σαν αυτό εδώ με τη δική μου τη φωνή, τις δικές μου παρεμβάσεις, στηριζόμενο σε ένα όμως πολύ ωραίο κείμενο, όπως βλέπετε μέχρι τώρα, από τον Στέφανο Ξενάκη. Δεν είμαι άνθρωπος που κατεβαίνει συχνά για τρέξιμο, κατεβαίνω όμως πολύ πολύ συχνά για περπάτημα, γιατί έχω και το σκύλο μου, τον Τρούφα. Να χαμογελάσεις σε αυτός που συναντάς, να του λες καλημέρα και ας μη σου λένε. Κάποιο λόγο θα έχουν. Ο λόγος αυτός δεν μας αφορά, και δεν θα πέσουμε και στο επίπεδο των άλλων, ε, ούτε στην σκληρότητα της, ε, της ψυχής τους, ε, στην αδικία ή στην κακία. Γι' αυτό το λόγο χαμογελάμε σε όποιον συναντάμε, άσχετα αν τον ξέρουμε ή όχι. Μπορεί να τους φτιάξει τη μέρα, να ξέρετε. Και επίσης μπορεί να τους κάνει και καλύτερους ανθρώπους, είτε στην ψυχολογία τους, είτε στο όλο τους το είναι. Και κάποια στιγμή ξυπνώντα ε, στη ζωή τους, Ίσως καταλάβουν ότι ήταν λάθος και αρχίσουν να λένε και εκείνη καλημέρα σε κάποιον που δεν χαμογελάει ή δεν τους έλεγε καλημέρα μέχρι τώρα. Να κοιτάς την ομορφιά τριγύρω σου, παντού υπάρχει. Να φτιάχνεις ένα όμορφο πρωινό, όχι μόνο για σένα. Και αυτό ξέρετε, κάπου εδώ είναι που μας βοηθάνε και τα social media. Τι εννοώ, είναι πολλοί οι άνθρωποι που βγάζουν φωτογραφίες το πρωινό τους, μια διαδρομή, το ποτό τους. Αυτό από μόνο του σε βάζεται σε μια διαδικασία να το κάνεις για τους άλλους, καταλήγει όμως να το κάνεις για σένα, γιατί στο τέλος εσύ το βλέπεις, εσύ το απολαμβάνεις. Οπότε ας δούμε και τη θετική πλευρά των πραγμάτων και των social media. Όπως είπαμε ότι θα πρέπει να κοιτάμε την ομορφιά τριγύρω γιατί όποιος θέλει, ας περάσει το μηχανάκι, δεν ξέρω αν ακούγεται, <laughs> ε, Όποιο θέλει, την βρίσκει. Η ομορφιά είναι όντω τριγύρω μα. Να σα φέρω ένα παράδειγμα, κάτι που με έκανε να χαμογελάσω τι προάλλε. Είδα δύο περιστεράκια τα οποία κάνανε αγαπούλε. Χωρί να το καταλάβω, χαμογέλασα. Εάν δεν είχα δώσει σημασία, θα μου πείτε τώρα τι είναι δύο περιστεράκια. Και όμω, αυτά τα δύο τα πουλάκια με έκαναν να χαμογελάσω. Να μπαίνει στο ντους και να το απολαμβάνει. Να αφήνει τι σκέψει έξω. Και μετά να ντύνεσαι όμορφα για σένα, για τους άλλους, για το κοπλιμέντο που θα ακούσεις, για το κοπλιμέντο που θα κάνεις στον εαυτό σου επειδή νιώθεις όμορφα όταν κοιταχτείς στον καθρέφτη. Και οι σκέψεις ας, ας, ας μένουν έξω από τον ντους. Το ντους είναι η, η, η ερωτελεστία, είναι η ώρα που αφιερώνουμε σε μας, στο κορμί μας και στο μυαλό μας, στη χαλάρωση. Να φροντίζεις τον εαυτό σου σαν να ήταν ο σημαντικότερος άνθρωπος στον κόσμο. Είσαι. Απλά ίσως να μην το είπαν. Να βρίσκεις 15 λεπτά για να διαβάζεις. Κάθε μέρα. Περιόρισε τα social. Μην ανοίξεις τηλεόραση. Είναι ψέμα ότι δεν υπάρχει χρόνος. Εσύ θα τον βρεις και κανείς δεν τον χαρίζει. Και αν δεν έχετε 15 λεπτά για να διαβάσετε, έχετε 15 λεπτά για να ακούσετε ένα τέτοιο είδους podcast όπως και τη ζωή. Να πηγαίνεις στη δουλειά σου με κέφι ακόμα και αν δεν τη γουστάρεις. Αν χρειαστεί, να βρει μια άλλη. Να βρεις, με συγχωρείτε, μια άλλη. Όσο όμως είσαι στη δουλειά που κάνεις, να την τιμάς. Έτσι, τιμάς και τον εαυτό σου. Κυρίως τον εαυτό σου. Πάνω απ' όλα τον εαυτό σου. Να παραδίδεις δέκα φορές το μισθό σου, ακόμα κι αν είναι μικρός. Για σένα το κάνεις. Να δουλεύεις ομαδικά και να ζεις συλλογικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Και ξέρετε το πόσο σημαντικό είναι το να, το να δουλεύεις ομαδικά, να σκέφτεσαι ομαδικά. Γιατί αν κάποια στιγμή εσύ δεν μπορείς, σε ποιον άνθρωπο θα ζητήσεις στήριξη στο συνάδελφό σου. Οπότε πρέπει να δουλέψεις ομαδικά και πρέπει να δουλεύει και εκείνο φυσικά. Να τρως δεκατιανό, να προσέχεις τον εαυτό σου σε τα μάτια σου. Οτιδήποτε, μια μπανάνα, ένα μήλο, ξηρούς καρπούς. Μην παραμυθιάζεσαι, εύκολο είναι. Δεν είναι τίποτα κάθε δύο ρίτσες να βρίσκεις κάτι να τρως. Κάνει καλό στην υγεία σου, στο πνεύμα σου, στο σώμα σου, στη διατροφή σου, τα πάντα. Να κάνεις παρέα με τους καλύτερους, αυτούς που έχουν κάτι παραπάνω από εσένα, αυτό που θες. Μη τους φοβάσαι, μη τους ζηλεύεις, οι άνθρωποι αυτοί θα σε πάνε παραπάνω. Να γίνεις αυτός που κάνεις παρέα, αυτός όμως που κάνεις παρέα να είναι καλύτερος. Βάλε τον, ψυχη, τον, τον πύχη ψηλά, να τον φτάσεις και να τον ξεπεράσεις. Μόνο έτσι θα γίνεις κι εσύ ο καλύτερος και ούτω καθεξής. Να χαίρεσαι με τη χάρα του άλλου. Πόσο σημαντικό. Όλοι οι άνθρωποι χαίρονται με τη λύπη του άλλου. Ίσως κάποιες φορές ξέρετε να λυπηθούν με τη λύπη σας. Πόσοι όμως είναι αυτοί που θα χαρούν με τη χαρά σας. Και πόσοι θα είναι και αυτοί που έστω που λυπούνται με τη λύπη σας το κάνουν αληθινά. Και όχι για μια ώρα, όχι για μια μέρα. Να πίνεις μπόλικο νερό. Ω, oh, σαν άνθρωπος που έχω περάσει τα πάνδυνα με τον νεφρό μου. Πιστέψτε με, το να πίνετε πολύ νερό κάνει καλό στα πάντα. Όχι μόνο στα νεφρά, όχι μόνο στο δέρμα, όχι μόνο στην ευεξία, στα πάντα. <χει> να αναπνέετε βαθιά, να φουσκώνει η κοιλιά σας όταν το κάνετε και ας μην είναι της μόδας γιατί όλοι τη ρουφάμε αυτή την εποχή. Να φαίνεσαι πιο αδύνατος, ρούφα την κοιλιά σου. Να σου μπει το τζιν, ρούφα την κοιλιά σου. Όχι, η σωστή αναπνοή και η σωστή αναπνοή βοηθάει σε όλα τα υπόλοιπα είναι να κάνετε διαφραγματική αναπνοή, κοινώς να φτάνει ο αέρας όταν αναπνέετε βαθιά μέχρι την κοιλιά σας, να φουσκώσει η κοιλιά σας και όταν εκπνέετε να μπαίνει τόσο μέσα όσο μπορείτε. Να βλέπετε λιγότερο τηλεόραση. Μια ώρα να κόβετε την ημέρα, έχετε παιδιά γλιτώσει 360 ώρες, δηλαδή 9... 9 εβδομάδε, 9 εργάσιμε εβδομάδε. Όταν οι άλλοι θα έχουν 12 μήνε, εσεί θα έχετε 14. Να μην πιστεύετε στην τύχη, εσεί τη φτιάχνετε. Χώνεψέ το και θα αλλάξει όλη η ζωή. Να τη ζει τη ζωή. Όταν γελά, να γελά. Όταν κλε, να κλε. Και όταν πονά, να πονά. Δεν είσαι πορσελάνη, δεν θα σπάσει. Οι πορσελάνε είναι για τη βιτρίνα. Οι τζαμαρίε είναι για τη βιτρίνα. Δεν είστε από τζάμι. Και αν σπάσετε, θα ξανακολλήσετε. Να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου, μην τον φοβάσαι. Δεν είναι μοναξιά. Είναι ν, κακό να μην μπορεί να κάτσει μόνο σου μα, μαζί με τον εαυτό σου. Είναι πολύ κάποιε φορέ δύσκολο, αλλά όταν μάθετε και αγαπήσετε τον εαυτό σας και μπορέσετε να μείνετε μόνοι σας μαζί του, τότε θα καταλάβετε ότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα και δεν έχετε και τίποτα να φοβηθείτε. Γιατί όλες οι λύσεις είναι μέσα σας, στο μυαλό σας και στην καρδιά σας. Χαμηλώστε το θόρυβο τριγύρω από ανθρώπους, από μέσα τηλεοπτικά, από social media. Κλείστε τη φασαρία και θα σας φανερωθούν όλες οι απαντήσεις. Ο Θεός είναι μέσα σου λένε. Αυτό εννοούν. Να χρησιμοποιείς και το μυαλό σου και την καρδιά σου. Εσύ θα βρεις πότε το ένα και πότε το άλλο. Σαν τον καλό μάγειρα που ξέρει πότε να βάλει αλάτι και πότε πιπέρι. Να σε βγάζεις βόλτα, να σε πηγαίνεις σινεμά και όπου αλλού γουστάρεις. Να νιώσεις ότι αγαπάς εσένα και ότι σε τιμάς. Δεν το ξέρεις. Η ζωή σου είναι η σχέση σου με τον εαυτό σου. Και ύστερα όλα τα άλλα. Μη σκοτίζεσαι για τις γνώμες των άλλων. Να τις ακούς, αλλά πρώτα να ακούς τη δική σου. Να κλείνεις τα μάτια και να ονειρεύεσαι. Να κάνεις πάντα μια καλή πράξη. Να βοηθάς τους τριγύρω σου. Ειδικά αυτούς που δεν ξέρεις. Η οικογένειά σου δεν σταματάει στα παιδιά σου, δεν σταματάει στους γονείς σου, δεν σταματάει στους συγγενείς σου, δεν σταματάει στους φίλους σου. Όλοι είναι η οικογένειά σου. Έτσι και θα ευτυχήσεις, δεν γίνεται αλλιώς. Βοηθώντας και ανθρώπους που δεν είναι δικοί σου άνθρωποι, που δεν είναι καν γνωστοί σου. Να κρατάς μερολόγιο με τις ομορφιές της ζωής. Κάτι ξέραμε που το κάναμε μικρά. Κάθε μέρα έχει τουλάχιστον 100 ομορφιές, αν το προσέξεις. Να τις γράφεις όλες. Άμα δεν τις γράφεις φεύγουν, τις ξεχνάς. Θαύματα τα λένε οι δάσκαλοι. Το ότι περπατάς είναι ένα από αυτά για παράδειγμα. Γράψτε το. Μην το προσπερνά. Μην το, μην το θεωρεί δεδομένο. Και αν το θεωρεί δεδομένο, μην το ξεχνά. Μην κουτσομπολεύει. Κοίτα τη δουλειά σου. Μόνο τον εαυτό σου ορίζει. Να την ψάχνει, να ρωτά, να διαβάζει και να μην πιστεύει όλα όσα νομίζει. Να μην πιστεύει όλα όσα σου λένε. Να μην πιστεύει όλα όσα διαβάζει. Να μην πιστεύει όλα όσα βλέπεις και σε κάνουν να πιστέψεις ότι έτσι είναι, γιατί πιστέψτε με δεν είναι. Να εξελίσσεστε κάθε μέρα. Να αγαπάτε το διπλανό σας, πρώτα όμως απ' όλα να αγαπάς τον εαυτό σου, γιατί δεν έχεις άλλο. Μη γελιέσαι, μόνος έρχεσαι και μόνος φεύγεις από τον κόσμο αυτό. Χωρίς τα παιδιά, χωρίς το αμάξι, χωρίς τα λεφτά, όλοι στο ίδιο καταλήγουμε. Όπως όλοι με τον ίδιο τρόπο ήρθαμε. Και στι αποσκευέ σου να χωράει μόνο η αγάπη. Αυτή που πήρε και αυτή που έδωσε. Μόνο αγάπη υπάρχει εδώ. Γι' αυτό είσαι εδώ. Ακόμα και αυτή η αγάπη που δεν σου δώσανε ή δεν έχεις δώσει είναι αυτή που πρέπει να πάρεις και αυτή που πρέπει να δώσεις. Τι λέτε, συμφωνείτε με όλα αυτά. Ελπίζω να ακούτε αυτό το podcast κάθε πρωί και να σας φτιάχνω την ημέρα. Όπως έφτιαξε και τη δική μου. Τα λέμε σε ένα επόμενο podcast. Εδώ. Να είστε όλοι καλά. Φίλιά μέχρι τότε.